Οπότε τώρα θα χάσει μόνο ένα παιχνίδι το play-off σε πρώτη φάση. Και η Λάρισα με ένα παίχτη λιγότερο, 9 εναντίον 10 για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα δεν φτάνει στο τζίγκα. Τελευταίο σφύριγμα, η Λάρισα στα play-off και στην Ευρώπη. Πανηγυρισμοί τρελή από τους παίχτες της ΑΕΛ και τους φιλάθλους. Ο Πιλαδάκης μάλλον συγκινημένος φαίνεται στο πλάνο μας, ο σκηνοθέτης μας. Πνίγει και σε κάποιες αγκαλιές φιλάθλων της ΑΕΛ. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Πανηγυρισμοί από τους παίχτες της θεσσαλικής ομάδας. Έκλεισαν τη σεζόν, την κανονική περίοδο όπως ήθελαν. Με ένα τρίποντο. Ο Μετίν το σφράγισε με τον γκολ που πέτυχε στο 12ο λεπτό. Η Λάρισα λοιπόν είναι η πέμπτη της κανονικής περίοδου. Θα πάει στα play-off. Εδώ θα διακόψουμε για λίγα λεπτά και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στο δημοτικό γήπεδο της Λιβαδιάς με αυτή την καρφωτή κεφαλιά του Τουμέρ Μετίν στο 12ο λεπτό η Λάρισα σφράγισε την εξασφάλιση συμμετοχή της στα play-off και το ευρωπαϊκό της εισιτήριο για την επόμενη περίοδο. 1-0 η Λάρισα ανοίξε το Λεβαδιακό σε ένα γήπεδο που θύμιζε μικρό Αλκαζάρ. Οι παίχτες της ΑΕΛ πανηγύρισαν, μην ψάχνετε για φανέλες, τις πήραν όλοι οι φίλαθλοι που μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Λάρισα λοιπόν έκλεισε την κανονική περίοδο με αυτή τη νίκη και περιμένει τώρα το πρόγραμμα διεξαγωγής των play-off μέσα στο Μάιο με αντιπάλους στον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που έχουν πάρει το ίδιο εισιτήριο. Λεβαδιακός Λάρισα λοιπόν 0-1 το αποτέλεσμα του αγώνα που παρακολουθείς απευθείας από τη τηλεόραση του Α σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για αυτή τη μετάδοση, καλό σας βράδυ.